Τσακίζει ψυχέ η ιστορία των δύο μικρών αδερφών στο Λασίθι μόλι 4 και 6 ετών. Ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια, το ένα με τον πατέρα και το άλλο με τη γιαγιά, σε ακατάλληλε συνθήκε και ακόμα και στην τρυφερή ηλικία που άλλα παιδιά παίζουν με παιχνίδια, το ένα αγόρι στερήθηκε τα αυτονόητα όπω το σχολείο. Όταν το μόλι 6 χρονών μεγαλύτερο αδερφάκι πήρε μεταγραφή σε άλλον υπηαγωγείο, διαπιστώθηκε ότι μετά τον Απρίλιο δεν πέρασε το κατόφλι του σχολείου με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση. Το αναζήτησε η ορισταμένη του σχολείου μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και φάνηκε η αδυναμία του, του πατέρα να έχει την επιμέλεια και τη φροντίδα των παιδιών. Είναι υπηαγωγός σε μια κίνηση ανθρωπιάς και τρυφερότητας, σύμφωνα με πληροφορίες πήγαινε φαγητό και γλυκά στο αγοράκι. Με κάθε τρόπο το σχολείο προσπαθούσε να ανοίξει την αγκαλιά του στο μικρό παιδί. Ο ρόλος μας αυτός είναι η αποστολή μας, ε, η συγκεκριμένη που ενήργησε είχε σταθεί και με διάφορου τρόπου στο παιδί το προηγούμενο διάστημα. Το κουβάρι τη υπόθεση που συγκλονίζει την Κρήτη άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι εισαγγελικέ αρχέ ανέθεσαν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου να ερευνήσουν τι συνθήκε υπό τι οποίε ζούσαν τα δύο αγοράκια. Δυστυχώ οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν ότι τα παιδιά ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον και ότι η οικογένεια αντιμετώπιζε προβλήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έκανε την έρευνά τη, κατέθεσε το πόρισμα στον εισαγγελέα και αυτό με τη σειρά του έδωσε διαταγή έτσι ώστε τα παιδιά να φύγουν από την επιμέλεια των γονιών. Τα δύο αδερφάκια μεταφέρθηκαν για φιλοξενία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με αποτέλεσμα να μπει τέλο στι δύσκολε στιγμέ που ζούσαν. Οι Υπηρεσίε και εθελοντέ άνοιξαν την αγκαλιά του για να νιώσουν ασφάλεια και λίγε στιγμέ χαρά. Η αλήθεια είναι ότι για αυτά τα παιδιά έχουν κινητοποιηθεί αρκετοί άνθρωποι στον Άγιο Νικόλο και ομάδε εθελοντών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι δίπλα στα παιδιά στο νοσοκομείο παίζουν μαζί τους, ασχολούνται μαζί τους, τα προστατεύουν. Όμως οι δρόμοι των δύο αγοριών δεν θα ενωθούν ούτε τώρα που απομακρύνθηκαν από το ακατάλληλο περιβάλλον όπου ζούσαν. Δυστυχώ οι δρόμοι του χωρίζουν και πάλι, αφού σύμφωνα με το Δήμο Αγίου Νικολάου οδηγούνται σε διαφορετικέ δομέ. Τα παιδιά θα πάνε σε δύο διαφορετικέ δομέ, γιατί η ηλικία του ενό είναι αρκετά μικρή και η δομή που ήταν να πάνε δεν μπορεί να το δεχτεί. Από εκεί και μετά είναι ακόμα χειρότερο να, να χωριστούν τα αδέρφια να χωριστούν τα παιδιά και να πάει το καθένα σε άλλο ίδρυμα. Για μία ακόμη φορά δεν έρχεται μόνο στο προσκήνιο η έλλειψη κατάλληλων δομών στην Κρήτη για τη φιλοξενία παιδιών που έχουν ανάγκη, αλλά και επάρκεια προσωπικού, αφού μόλι μία κοινωνική λειτουργό καλείται να ανταποκριθεί σε δεκάδε λεπτέ υποθέσει που αφορούν σοβαρέ ανθρώπινε τραγωδίε. Οι περισσότερε κοινωνικέ υπηρεσίε ή ομάδε προστασία ανηλίκων ενεργοποιούνται μετά από την εισαγγελική εντολή, δηλαδή αφού έχει φτάσει η ομαδε προστασια ανηλικων ενεργοποιουνται μετα απο την εισαγγελικη εντολη δηλαδη αφου εχει φτασει καταγγελια στο σύστημα και το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι δεν έχουμε καθόλου κοινωνικού λειτουργού. Αυτή τη στιγμή είναι μία κοινωνική λειτουργό η οποία καλείται να απομειστεί όλο αυτό το βάρο. Ωστόσο, οι δύσκολε υποθέσει που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίε πολλαπλασιάζονται.